κράνος. Είναι ηλεκτρικό, πολύ μικρή ταχύτητα. Εικόνες με οδηγούς και συνεπιβάτες μοτοσυκλετών να κινούνται στις πόλεις έχοντας το προστατευτικό κράνος περασμένο στο χέρι καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους της Κρήτης. Παρά την αυστηροποίηση του νόμου τα τελευταία χρόνια, τα τσούχτερα πρόστιμα και κυρίως τον κίνδυνο, η παράβαση της μη χρήσης προστατευτικού κράνους είναι μεταξύ αυτών που βεβαιώνονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα. Λάθος τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ασφάλειά μας. Δεν ξέρω, ίσως λόγω του καλοκαιριού, λόγω της ζέστης. Αμέλεια, κακός βέβαια, αλλά εντάξει, το κράνος δεν γίνεται να μην το φοράς, με τόσα που γίνονται, δεν γίνεται. Τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης για τους τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν από 25 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου είναι ενδεικτικά της οδηγικής συμπεριφοράς μιας σημαντικής μερίδας πολιτών. Τώρα επιπολαιότητα πιστεύω είναι πιο πολύ. Από τη μία Κρήτης Κρήτης μέχρι την άλλη ελέγχθηκαν από συνεργεία των υπηρεσιών τροχέας 9.130 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.297 παραβάσεις. Οι 296 αφορούσαν σε μη χρήση προστατευτικού κράνους, οι 216 υπερβολική ταχύτητα, 98 ζώνη ασφαλείας, 92 οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. 76 οδηγοί πιάστηκαν να οδηγούν μιλώντας στο κινητό, 58 κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα και 54 έκαναν αντικανονικό προσπέρασμα. Μες στην πόλη, πως δεν θα φορά ζώνη και κινείσαι με πολύ χαμηλή ταχύτητα, είναι ανοιχτό. Αν μιλάς στο κινητό, είναι πολύ κατακριτέο. Όλα τα ατυχήματα, νομίζω εδώ στην πόλη μας, κατά 99% οφείλονται στο κινητό. 94 οδηγοί που ελέγχθηκαν έκαναν αντικανονικούς ελιγμούς και 17 παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη. Κατά τους ελέγχους βεβαιώθηκαν 1.296 άλλες παραβάσεις. Ο κόσμος έτσι μαθαίνει από το σπίτι του, οπότε αυτά κάνει και όταν μεγαλώσει και βγει στον δρόμο. Πιστεύετε ότι φοβούνται την τροχαία αυτοί που συμμορφώνονται? Ναι, κατά ένα μεγάλο βαθμό ναι. Για να αποφύγουν τις κλίσεις δηλαδή. Ναι, και αυτό, αλλά και περισσότεροι θεωρώ ότι προσέχουν. Γιατί δεν συμμορφώνονται οι κριτικοί οδηγοί? Δεν φοράνε ζώνη, μιλάνε στο τηλέφωνο. Είναι κακοί μαθητές. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Το ότι δεν φοράμε ζώνη, μέσα στην πόλη περισσότερο δεν φοράμε ζώνη. Την ίδια στιγμή οι πολίτες διαπιστώνουν χαλάρωση της αστυνόμευσης, αποδίδουν όμως τις παραβάσεις στην έλλειψη οδηγικής παιδείας.